πολύ ωραία εβδομάδα ξεκινάει, φίλες μου και φίλοι, για την Go. Δεν είναι μόνο ότι ξεκινάει η άνοιξη σήμερα, δεν είναι μόνο ότι ενισχύεται το νοσοκομείο της Go, έχει όμως ο αθλητισμός του νησιού μας και μάλιστα με πρωτοβουλίες των ίδιων των αθλητών να μας δώσει πολλές ευχάριστες ειδήσεις. Αναφέρομαι βέβαια στο άθλο, στο ακατόρθωτο που τελικά μπόρεσε να το κατορθώσει ο υπεραθλητής, ο μαραθωνοδρόμος του νησιού μας, ο Παναγιώτης ο Βασιλιάδης, ο οποίος όχι απλά τερμάτισε ακόμη έναν μαραθώνιο, συμμετείχε σε ένα πολύ σπάνιο έτσι και πολύ δύσκολο αγώνα στη Λάρισα, διοργανώθηκε το Σάββατο, ένας αγώνας 24ωρος, όπου αθλητές από ολόκληρη την Ελλάδα έτρεξαν ο καθένας διαφορετικά χιλιόμετρα, όσο μπορούσε να βγάλει ο καθένας το 24ωρο, ξεκινώντας 8 το πρωί με 8 το επόμενο πρωί της Κυριακής. Ο Παναγιώτης ο Βασιλιάδης λοιπόν όχι απλά συμμετείχε, έτρεξε, τερμάτισε πολλά χιλιόμετρα, πολύ καλό χρόνο στα χιλιόμετρά του και με πολύ διάθεση. Εγώ νομίζω ότι θα κοιμόμουν ακόμα. Λοιπόν, να μην μιλάω εγώ άλλο. Έχουμε κοντά μας από τη Λάρισα τον Παναγιώτη τον Βασιλιάδη, τον υπερμαραθωνοδρόμο. Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και κυρίως συγχαρητήρια για τον αγώνα σου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Τα κατάφερες. Τα καταφέραμε, ναι. Συγχαρητήρια. Ήταν και για μένα κάτι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο. Δεν είχες ξανακάνει, φαντάζομαι, τέτοιον αγώνα τόσο χιλιόμετρα και τόση ώρα. Όχι, όχι. Θέλεις λίγο να μας δώσεις τις λεπτομέρειες του αγώνα. Ήταν μια αρκετά δύσκολη μέρα. Ναι. Διότι ξεκινήσαμε το πρωί που είχε κρύο, μετά... Τι ώρα? Είχε πάρα πολύ ζέστη το μεσημέρι και καταλήξαμε το βράδυ να έχουμε πάλι κρύο. Ναι, η Λάρισα φημίζεται και για την υγρασία της. Και όλο αυτό το διάστημα εσείς τρέχατε. Δηλαδή τρέχατε 24 ώρες συνεχόμενα, δεν κοιμηθήκατε, δεν φάγατε, δεν σταματήσατε? Όχι, υπήρχε και ο ύπνος, υπήρχε και το περπάτημα και το τρέξιμο. Ήταν ένα συνδυασμός από κινήσεις, ας πούμε έτσι, για να επέλθει αυτή η απόσταση. Μάλιστα. Στις 24 ώρες. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εσύ πόσο χρόνο έκανες, Παναγιώτη? Πόσα χιλιόμετρα, συγγνώμη, όχι χρόνο, 24 ώρες, ζητάω συγγνώμη. Πόσα χιλιόμετρα? Τα χιλιόμετρα μας ήταν 90 χιλιόμετρα και 400 μέτρα. Και δηλαδή 226 στροφές. 226 στροφές και ο αγώνας διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο της Λάρισα, σωστά? Βεβαίως. Πόσοι αθλητές συμμετείχατε? Δεν φαντάζομαι να ήσασταν και πολλοί. Στο αγώνισμα το δικό μου τις 24 ώρες είχαν δηλώσει αρχικά 25 άτομα και έτρεξαν 14. 14 άτομα λοιπόν από ολόκληρη την Ελλάδα συμμετείχαν στον 24ωρο αγώνα. Τερμάτισαν όλοι ή κάποιοι εγκατέλειψαν στη διαδρομή? Τερμάτισαν όλοι. Μπράβο, απίστευτο ρε παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εσύ τώρα τι προετοιμασία έκανες για να ανταπεξέλθεις σε αυτόν τον υπερμαραθώνιο? Προετοιμασία τώρα... Δεν υπάρχει προετοιμασία, απλώς πας στον αγώνα και αποκτάς έτσι την εμπειρία. Ό,τι έκανες δηλαδή πριν και λες Θεός βοηθός, έκανες το σταυρό σου και λες πάμε, ξεκινάμε για 24 ώρες. Ναι, όταν είσαι, δεν υπάρχει και κάποιος για να προπονηθείς ας πούμε μαζί του, ναι, σε ένα επίπεδο που πρέπει να κάνεις μια προπόνηση 4 ωρών. Κάθε μέρα για να τρέξει ένα τέτοιο αγώνα. Ναι. Εσύ έκανες 4 ώρες κάθε μέρα? Όχι, δεν έκανα 4 ώρες, αλλά εκεί έπρεπε να κάνω για να μπορέσω να το βγάλω πιο εύκολα από ότι τώρα. Έκανες λοιπόν όσα περισσότερα... Λιγότερη προπόνηση. Μόλις ήρθε και ο Στέργος ο Χατζηστέργου, δίνει τα συγχαρητήριά του. Ξέρω ότι σου τηλεφωνούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της
του αγώνα σας σου τηλεφωνούσαν, σου έδιναν κουράγιο, έτσι, εδώ φίλοι από την ΚΟ, έτσι έμαθα Παναγιώτη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό μου έδωσε δύναμη, αλλά βασικά παίζει και ρόλο ο άνθρωπος που είναι ο βοηθός, ας πούμε. Mm-hmm. Έπρεπε να έχουμε ένα βοηθό απ' έξω για να μπορέσω και εγώ να είμαι πιο άνετα. Είχες εσύ βοηθό? Εγώ βοηθό συγκεκριμένα δεν είχα, mm-hmm. αλλά μόλις καταλάβανε την προσπάθειά μου, όλοι μου δίνανε συμβουλές, με βοηθούσανε. Ο καθένας όσο μπορούσε, γιατί ήταν και τους αθλητές τους. Εκεί και... Ο ένας λοιπόν βοηθούσε, ο ένας βοηθούσε τον άλλον, έτσι, μία ομάδα είχατε γίνει. Αυτό είναι εκπληκτικό που μας λες. Παναγιώτη, ναι, δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει αντίπαλος, ο καθένας κοιτάει να φτάσει το στόχο του. Έτσι ακριβώς. Ο δικός μας στόχος ήταν 80 με 100 χιλιόμετρα και πιστεύω το καταφέραμε. Τα κατάφερες, τα υπερκατάφερες και μην ξεχνάμε ότι έχεις και μια ιδιαιτερότητα καθώς μερικές νευρικές αποπλήξεις στο ένα στο πόδι δεν τις νιώθεις και έχεις κάποια δυσκολία τρέχοντας με ένα πόδι, έτσι να το πούμε και αυτό Παναγιώτη, το έχεις πει πολλές φορές δημοσίως, είναι και ο καημός σου γιατί δεν σε έχουν πάρει σε κάποια παραολυμπιακή ομάδα και πάλι λοιπόν για ακόμη μια φορά απέδειξες ότι παρά το κινητικό πρόβλημα, δεν είναι κινητικό, μάλλον παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην πατούσα του ενός ποδιού, όχι απλά έτρεξες ένα μαραθώνιο, έτρεξες 80, 90, 100 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες. Ναι, και εδώ να τονίσουμε και κάτι άλλο, ότι το στάδιο, ναι, ήταν το ταρτάν του σταδίου ήταν σε άπλια κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολύ παλιό στάδιο. Α, είναι παλιό στάδιο και δεν ήταν καλό το ταρτάν. Και εκεί ήταν η δυσκολία και σε όλους τους αθλητές. Βέβαια. Και όλοι δυσκολευτήκανε. Βέβαια. Σε αντίθεση νομίζω το δικό μας το ταρτάν είναι σε καλή κατάσταση. Εννοείται. Χίλιες φορές καλύτερο γήπεδο έχουμε. Έτσι, έτσι το προσέχουμε και να είναι καλά και ο στέργος και όσοι συμμετέχουν στην φροντίδα του γηπέδου προκειμένου να έχουμε ένα καλό γήπεδο. Απλώς το καλό. Ναι. Το καλό ήταν ότι το γήπεδο ήταν κλειστό γύρω-γύρω και μου φαινόταν μικρό γήπεδο σε σχέση με το δικό μας γήπεδο, ναι, το οποίο είναι και αυτό, είναι και αυτό μεγάλο γήπεδο, αλλά είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Μα έτσι σε βοήθησε ψυχολογικά από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια. Στην αρχή το πίστευα μέσα μου ότι είναι μικρό γήπεδο και έτσι... Μπόρεσα και έβγαλα κάποια χιλιόμετρα μέχρι να πέσει η νύχτα. Το κατάλαβα. Το βράδυ όπου και... εκεί μας βγήκε η κούραση. Τη νύχτα, έτσι, μόλις κρύφτηκε ο ήλιος. Μετά τι κάνατε, τρέχατε, κοιμηθήκατε, πού κοιμηθήκατε? Οι καλοί αθλητές, ας πούμε, που είχαν δυνάμεις και ήταν και μαθημένοι, τρέχανε. Άλλοι περπατούσαν, ο καθένας όπως αισθανόταν τις δυνάμεις του. Εγώ έπεσα ξαφνικά στην απόδοσή μου και κοιμήθηκα μία ώρα για να μπορέσω να ξανασταθώ πάλι στα πόδια μου. Μάλιστα, μάλιστα. Παναγιώτη μου, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι να πεις εδώ στους φίλους ακροατές. Εγώ μόνο συγχαρητήρια έχω να σου πω. Έτσι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ την προπονήτριά μου και είναι αφιερωμένο σε εκείνη την Ελένη Τσουρασί, που ήταν δίπλα μου, στους φίλους μου και στην οικογένειά μου. Αυτό. Να σε καλά Παναγιώτη, σε περιμένουμε όταν επιστρέψεις. Καλή σας μέρα. Σε περιμένει και ο Στέργος εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή του. Βέβαια, θα τα πούμε και από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά πρώτα ο Θεός. Να σε καλά Παναγιώτη, καλημέρα. Ευχαριστώ για χαρά. Πολύ, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια.